Σήμερα πράγματι η κίνηση είναι αισθητά αυξημένη. Βέβαια, μην ξεχνάμε, Λίνα, ότι σήμερα ήταν ανοιχτά, για παράδειγμα, και τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες. Το θέμα είναι να μην είναι αρκετή η κίνηση στους δρόμους και να μην υπάρξει χαλάρωση των μέτρων. Να σας πω λοιπόν ότι χθες όλη τη μέρα συνολικά βεβαιώθηκαν στην επικράτεια 188 παραβάσεις. Από αυτές, μάλιστα, σε 138 περιπτώσεις αφαιρέθηκαν οι πινακίδες. Και από τις παραβάσεις που σας είπα, οι 93 από τις 188, 93 έγιναν στην Αττική και οι 20 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι από σήμερα πια η Τροχέ έχει ξεκινήσει και κάνει ελέγχους και στην είσοδο της πόλης. Για την και επιστροφή αυτό, των εκδρομέων, των πιθανών εκδρομέων. Των πιθανών, έτσι. Ναι, ή όσοι κατάφεραν τελικά να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε είτε στα εξαρχικά τους, είτε σε πολύ κοντινούς προορισμούς και θα θελήσουν τώρα να επιστρέψουν, να γνωρίζουν λοιπόν ότι θα υπάρξουν μπλοκ από εδώ και πέρα στην επιστροφή και θα ισχύουν τα ίδια πρόστιμα που ίσχυαν μέχρι και τώρα.